Μετά από προσπάθειες και συντονισμένες ενέργειες του βουλευτή Πασόκ Λεκωνίας Λεωνίδα Γρηγοράκου, υπογράφηκε η απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση μεταξύ των άλλων αλλιευτικών καταφυγίων της Λεκωνίας και του αλλιευτικού καταφυγίου του προφήτη Ηλία του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου. Η απόφαση που υπογράφηκε από την Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, κ. Διαμαντίδη, αφορά συνολική δημόσια δαπάνη 750.000 ευρώ και εντάχθηκε στο ΕΠΑΛ 2007-2013. Οι ενέργειες έχουν ξεκινήσει από το έτος 2005 με την ανάθεση της μελέτης που έγινε από το Δήμο Βιών, την εκπώνησή της από το Γραφείο Μελετών Ευρωσύμβουλη Μηχανική και τη διεκπαιρέωσή της για τελικές ενέργειες από τον Αλλιευτικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου. Με την ολοκλήρωση των έργων και σύμφωνα με τη μελέτη, θα αποκτήσει ο Άγιος Νικόλαος ένα σύγχρονο και ασφαλές αλλιευτικό καταφύγιο, πλήρως εναρμονισμένο με το φυσικό και το ανάγλυφο της περιοχής μας. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι μικρής έκτασης και θα αναβαθμίσουν την ευρύτερη περιοχή του έργου. Μαζί με το αλλιευτικό καταφύγιο των Βελανιδίων θα αποτελέσει ένα από τα σύγχρονα αλλιευτικά καταφύγια στην ευρύτερη περιοχή του Καβομαλέα, αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας για τους αλλιείς της περιοχής μας, αλλά και για όλα τα διερχόμενα σκάφη. Οι εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη είναι κατασκευή προσύνεμου κρυπηδώματος μήκους 45 μέτρων με κατεύθυνση ανατολική-βόρειο-ανατολική, με τεχνικούς ογκόλιθους ακροπόντ. Άρση και μεταφορά υφιστάμενων φυσικών ογκόλιθων για προστασία του κρυπηδώματος, εκβάθυνση τμήματος της λιμενολεκάνης, κατασκευή δρόμου πρόσβασης από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία έως το νέο κρυπίδωμα συνολικού μήκους 90 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων, λιθεπένδυση όλων των ορατών όψεων, υφιστάμενων και νέων κρυπηδωμάτων, αισθητική αναβάθμιση ολόκληρου του λιμενίσκου, ηλεκτροφωτισμός, υδροδότηση, παροχή ρεύματος όλων των νέων έργων, τοποθέτηση δεστρών και ανοξείδωτων κρίκων πρόσδεσης σκαφών, μεταφορά υφιστάμενου φωτοσημαντήρα.